Καλή σας ημέρα λοιπόν από την Ανάβησο. Ναι, τα πήραν όλα. Στις 3.30 τα ξημερώματα έφτασαν οι δράστες εδώ στο υποκατάστημα της τράπεζας που βρισκόμαστε, στην οδό Βασιλέως Παύλου 4, και κατάφεραν με έκρηξη, προκαλώντας έκρηξη στο ATM, να αποσπάσουν και τις κασετίνες με τα χρήματα, προκαλώντας βέβαια και σοβαρότατες ζημιές. Βλέπετε πολύ και στην πρόσωψη της τράπεζας, σπασμένα τζάμια. Ακριβώς. Ευτυχώς δεν έχουν προκληθεί ζημιές στα διπλανά καταστήματα. Αυτό είναι κάτι θετικό. Ξύλωσαν ουσιαστικά όλο το μηχανισμό του μηχανήματος αυτόματης ανάληψης. Στις 3.30 τα ξημερώματα έγινε και είναι ένα περιστατικό το οποίο ουσιαστικά έχει χαρακτηριστεί από επιτυχία εδώ. Γιατί κατάφεραν και πήραν και τα χρήματα. Δηλαδή, άλλες φορές βλέπουμε την άξη ATM χωρίς όμως να καταφέρουν να αποσπάσουν κασετίνες. Κατάστημα δεν λειτουργεί, φανταζόμαστε. Στην προκειμένη περίπτωση πήραν και τα χρήματα. Όχι. Έχει βέβαια ανοίξει. Εντάξει, έχουν έρθει οι άνθρωποι της ασφάλειας που πραγματοποιούν τις έρευνες. Έχουν προκληθεί και οι σοβαρές αυτές ζημιές. Το προσθέτουμε και αυτό στην αλυσίδα των εκατοντάδων τέτοιων περιπτώσεων, γιατί είναι πια εκατοντάδες αυτά. Εδώ εντωμεταξύ μιλάμε είναι για καταστροφή ολοκληρωτική. Ναι. Δηλαδή, βλέπετε, δεν υπάρχει τίποτα και δημιουργούνται και ζημιές, προκαλούνται και ζημιές και στα καταστήματα πια. Βεβαίως. Θυμάσαι πριν από 2 χρόνια που λέγαμε τράβηξαν το ATM, πήραν την κασετίνα μόνο. Όχι, δημιουργούνται και παράπλευρες απώλειες και σε ειδικά σε αρρωγατικημένες περιοχές όπως είναι η Ανάβηση. Τα ATM ξέρεις δεν είναι πολλά. Προφανώς. Μπορεί να είναι ένα εδώ στην περιοχή. Οπότε αυτό τώρα θα κάνει και αρκετές μέρες να αποκατασταθεί. Κοιτάξτε, παιδιά, τώρα που το βλέπω, πού έχει εκτοξευθεί το πληκτρολόγιο του ATM. Απέναντι, Εδώ μπροστά μας. Ναι. Έχει περάσει τον δρόμο, έχει φτάσει απέναντι. Απέναντι στο πεζοδρόμιο, κανονικά. Απίστευτο.